ήταν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση. Ο πρώτος ήταν για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι τα διάφορα γεγονότα των ημερών εκείνων. Ο δεύτερος, να αναλογιστούμε, να προβληματιστούμε και φυσικά να εκτιμήσουμε τους κινδύνους που διατρέχουμε στην περιοχή μας, παίρνοντας υπόψη τη σεισμική προϊστορία της. Ανησυχούμε, βλέποντας την κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα, με τις επεμβάσεις που πραγματοποιεί η πολυεθνική μεταλλευτική εταιρεία Eldorado Gold μέσω της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός. Φυσικά δεν είναι καθόλου ελληνικός, αλλά έτσι πιστεύουν ότι κοροϊδεύουν τους αφελείς ιθαγενείς. Αλήθεια, 85 χρόνια μετά τους φωνικούς σεισμούς του 32, πόσο ασφαλείς ζούμε στον τόπο μας? Στον τόπο αυτόν που οι τότε κάτοικοι της Ουρανούπολης, της Αμουλιανής, των Νέων Ρόδων, της Ιερισσού, του Ξηροποτάμου, της Μεγάλης Παναγίας, του Γωματίου, της Ολυμπιάδας, του Στρατονίου και όλων των υπολείπων χωριών μέχρι και την αρχαία την Αρνέα, το Σεπτέμβριο του 32 και για πολλούς μήνες έζησαν εφιαλτικές καταστάσεις που σημάδεψαν τη μετέπειτα ζωή τους. Ένιωσαν τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια τους και σε μια στιγμή είδαν να χάνονται οι άνθρωποι τους και οι περιουσίες τους. Κατόπιν δε, θέλοντας να συνεχίσουν να ζουν στον ευλογημένο αυτόν τόπο, πάλεψαν αποφασιστικά, ξαναέκτισαν τα σπίτια, τα χωριά και τη ζωή τους από τα θεμέλια. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Δημιούργησαν μια ασπίδα προστασίας στον τόπο τους, αφού η αγάπη τους για αυτόν δεν τους άφησε να τον εγκαταλείψουν. Εδώ είναι και η μεγάλη διαφορά των επιλογών από την καναδική Eldorado. Οι δικές της επιλογές αποσκοπούν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Στον πομό του κέρδους δεν διστάζει να πραγματοποιήσει και ως ένα βαθμό σήμερα έχει κατασκευάσει τεράστια χωμάτινα φράγματα για την απόθεση μεταλλευτικών αποβλήτων πάνω στα σεισμικά ρήγματα της περιοχής, εκθέτοντάς την έτσι σε έναν τεράστιο κίνδυνο.